Η αύξηση της θερμοκρασίας στη διάρκεια του καλοκαιριού εγκυμονεί τον κίνδυνο της αλλίωσης των τροφίμων και κατά συνέπεια της εκδήλωσης ασθενειών από τροφοδηλητηριάσεις. Αυτές, κατά τους στενούς μήνες, οφείλονται κυρίως στην κατανάλωση τροφίμων που προετοιμάζονται, διατηρούνται ή διατίθενται χωρίς την τήρηση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής. Το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών, επικαλούμενο οδηγίες του ΕΦΕΤ για την επιλογή τροφίμων το καλοκαίρι, συνιστά στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη διάρκεια του καλοκαιριού τόσο κατά την αγορά και διατήρηση των τροφίμων, όσο και κατά τις επισκέψεις στους χώρους μαζικής εστίασης. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί, όπως είπα, στη διάρκεια του καλοκαιριού αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, άρα πρέπει πέρα από την προσοχή που έχουμε τον τρόπο που αγοράζουν προϊόντα από το σούπερ μάρκετ, τα εργαλεία, τα πώς τα μεταφέρουμε, γιατί κάνουμε ένα τεράστιο λάθος πολλές φορές, να παίρνουμε ευαλείωτα προϊόντα κατά τη διάρκεια της αγοράς, σαν πρώτη αγορά μας, παίρνουμε κρέας, γαλακτοκομικά, τα ρίχνουμε στο καρότσι και γυρνάμε μέσα στο σούπερ μάρκετ μισή ώρα, μια ώρα να κάνουμε και τις άλλες επιλογές. Πρέπει να το αποφεύγουμε και να κάνουμε τελικά την τελική μας προμήθεια από αυτά τα ευαλείωτα. Επλέον κάνουμε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, χωρίς συσκευασίες που να διατηρούν τη θερμοκρασία, ειδικούς ψύκτες, παίρνουμε αυτά τα προϊόντα και τα ταξιδεύουμε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στα αυτοκίνητά μας, στο πόρ μπαγκάζ, μεταφέροντάς μας στον τόπο που κάνουμε τις διακοπές. Αυτά πρέπει να τα αποφεύγουμε. Τώρα, θα πρέπει να ακολουθούμε τις βασικές οδηγίες, πώς μαγειρεύουμε, πώς πλένουμε και κόβουμε τα διάφορα είδη που χρησιμοποιούμε, γιατί έχουν ακολουθήσει διαφημίσεις οι οποίες μας τρομοκρατούν. Λέει κάποιος, η υγιεινή λέει, όταν κόβεις ένα κοτόπουλο με το μαχαίρι, δεν μπορείς να κόβεις και τη σαλάτα. Μπορείς να μεταφέρεις τη σαλμονέλα από το νοπό κοτόπουλο στη σαλάτα. Και ισχυρίζονται κάποιοι ότι με το ίδιο μαχαίρι, εμείς χωρίς να το πλένετε, κόβουμε το κοτόπουλο, κόβουμε και τη σαλάτα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και απορώ πως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή δεν κάνει μια, θα έλεγα, επιθετική πολιτική γύρω από αυτές τις διαφημίσεις που προσπαθούν να προωθήσουν τέτοια προϊόντα. Είναι πολύ επικίνδυνο, πρέπει να τα αποφεύγουμε. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα εφηλμένα νερά και η χυμή πρέπει να διατηρούνται σε ψυγεία. Παρατηρούμε, πάμε σε κάποια παραλία και βλέπουμε ξαφνικά σε μια άκρη της παραλίας να είναι πεταγμένα χυμή και νερά, κυρίως νερά, κάτω από τον ήλιο, τα οποία τα μεταφέρουν στο ψυγείο αργότερα και τα παίρνουμε εμείς σε ψήξη και θεωρούμε ότι είναι πολύ ωραίο το νερό και δεν έχει πρόβλημα. Πρέπει να ξέρουμε ότι το νερό, όταν εκτίθεται στις θερμοκρασίες, αναπτύσσει μικροβιακό φορτίο, το οποίο στην κατάψυξη δεν σκοτώνεται, άρα θα το μεταφέρουμε στον οργανισμό μας. Άρα πρέπει αυτά να τα αποφεύγουμε σαν βασική αρχή και μάλιστα να τα καταγγέλουμε. Όταν αγοράζουμε παγωτά, θα πρέπει να ξέρουμε πώς τα αγοράζουμε αυτά από τους καταψύκτες, που πρέπει να είναι τα τυποποιημένα στους μείον 18 βαθμούς, να μην έχει αλλάξει η δομή τους, η εικόνα, το σχήμα τους, γιατί σημαίνει ότι έχουν αποψυχθεί. Όταν πάμε να τα καταγγέλουμε, να μην έχουν κρυσταλάκια μέσα, που σημαίνει έχει αποψυχθεί και έχει παγώσει το νερό, άρα μπορεί να έχει αλλοιωθεί. Οι ημερομηνίες δεν υπάρχουν πάνω, ανάλωση κατά προτίμηση κυρίως και συσκευασίες, υπάρχουν στις οικογενειακές, αλλά η εικόνα που μας δίνει το ψυγείο και ο τρόπος που σερβίρεται, θα πρέπει να το προσέχουμε. Το ομό κρέας και αυτό έχει πρόβλημα, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, δεν πρέπει να μεταφέρει το μικροβιακό του φορτίο στα ομά τρόφιμα, εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Ο τρόπος που μεταφέρουμε τα μαγειρεμένα τρόφιμα πρέπει να το φροντίζουμε να, θα λέγαμε, σε ψυγείο, γιατί αν καθίσει μια-δυο ώρες έξω από το ψυγείο μπορεί να μας δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Και ας προσέξουμε και τις επιλογές μας στα μαγαζιά έξω, να προσέχουμε καταστήματα τα οποία η εικόνα τους, η εικόνα των εγκαταστάσεων αλλά και των υπαλλήλων είναι, μας δίνει την αίσθηση ότι σέβονται την καθαριότητα, άρα σέβονται τους κανόνες υγιεινής και μας προσφέρουν προϊόντα που δεν θα μας βάλουν σε κίνδυνο.
Οι καταναλωτές λοιπόν θα πρέπει να ακολουθούν με ευλαβική προσήλωση τις οδηγίες που αφορούν στα ευάλωτα προϊόντα, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες διευκολύνουν την αλλίωση των τροφίμων.